Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1008. Είναι από την επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου Α, πρώτη προς Κορινθίους, σελίδα 1008, κεφάλαιον 2 και εδάφιον 1. Σελίδα λοιπόν 1008, κεφάλαιον 2, εδάφιο 1, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη, κεφάλαιον 2 και εδάφιον 1. «Κι εγώ, αδελφοί, όταν ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφία κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρίαν του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξάβρω μεταξύ σας άλλοτι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας, ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφία Θεού, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός προαιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι και γραμμένον εκείνο το οποίον ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν, εις ημάς δε ο Θεός απεκόλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τους των ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό. Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ημί το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν, όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες, η Γραφή λέει, στους πνευματικούς τα πνευματικά. Πνευματικής πνευματικά. Είναι ένα λάθος εδώ που θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία εις Αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει Αυτόν? Εμείς όμως έχουμε το νουν του Χριστού. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν δίναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε, διότι ενώ μεταξύ σας είναι φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τι εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ είμαι του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλώ, παρά διάκονοι δια των οποίων επιστεύσατε και όπως ο Κύριος έδωσε έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλώς επότισε, αλλά ο Θεός ύφξασε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Και έκαστος τελάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, εσείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν κάνει έναν καινούριο διαχωρισμό σε αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τη ματαιότητα των πολλών λόγων στη ζωή τους, εξητώντας με προσευχή τη χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό και ο Θεός επενεύει στη ζωή τους απόλυτα, αναγεννώντας αυτούς
αλλάζοντας εντελώς την υπόστασή τους, δημιουργώντας νέον άνθρωπο, νέες βλέψεις, νέες απόψεις, νέα πραγματικότητα στη ζωή, νέο δρόμο, και επιπλέον τους έδωσε και επαγγελία, υπόσχεση ο Θεός σε αυτούς που δέχθηκαν τον Χριστό και δόθη σε αυτούς από το Θεό εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τους έδωσε επαγγελίες, υπόσχεση πλήρωσης, δύναμης Πνεύματος Αγίου, λέγοντας, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει επάνω σας. Όπως όμως τους ανθρώπους τους ξεχώρισε ο Λόγος του Θεού σε μάταιους και άφρονες, καθώς και σοφούς που εξητούν τον Κύριο στην προσευχή, κατά τον ίδιο τρόπο ο Απόστολος Παύλος τώρα κάνει ένα καινούριο διαχωρισμό, ίσως πιο σημαντικό, ανάμεσα όχι σε όλους τους ανθρώπους, ανάμεσα σε όλους τους αδελφούς, σε όλους τους ανθρώπους που αναγεννήθηκαν από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δια της Αναστάσεως του Κυρίου εις ελπίδα ζώσα, και ακόμη έλαβαν, επειδή πίστεψαν και εξήτησαν και αγάπησαν και θέλησαν, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τους χώρισε λοιπόν, εμάς θα έλεγα, για μας λέω, ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι σας χωρίζω σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και σε ψυχικούς, όπως λέει το κείμενο, ή φυσικούς, όπως σωστά μεταφράζει ο Βάμβας, ή ακόμη περισσότερο, όπως εκφράζει ο Απόστολος Παύλος, σε σαρκικούς. Και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Είναι τόσο μεγάλη που έχει να κάνει ακόμη όχι μόνο με την πορεία μας, με τη ζωή μας, με τη σχέση μας με το Θεό, αλλά έχει να κάνει πολύ περισσότερο και με τη σωτηρία μας και με την ετοιμασία μας για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι εκείνα τα οποία, καθώς είναι γεγραμμένο, οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά ο Θεός τα ετοίμασε, είναι δοσμένα εις όλους όσους τον αγαπάνε. Τα ετοίμασε. Σε μας απομένει να τα λάβουμε. Είναι ένα τραπέζι ετοιμασμένο από όλα τα πνευματικά αγαθά και μας προσκαλεί ο Θεός, έλθετε, φάγετε, απολαύσατε όλες τις πνευματικές ευλογίες και τα πνευματικά αγαθά, τα οποία οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε, οτίον ανθρώπου δεν ήκουσε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, αλλά τα ετοίμασε ο Θεός για όλους αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Και κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό ημίδια Ιησού Χριστού, γιατί κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό ημίδια του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση. Ελάτε, έχω ετοιμάσει τα πάντα, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα, ελάτε να τα απολαύσετε. Γιατί σε μας τα αποκάλυψε ο Θεός δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα του Θεού μόνο διερευνά και γνωρίζει τα πάντα, ακόμη και τα βάθη του Θεού, και κανένας άνθρωπος, ούτε φυσικός ούτε πνευματικός. Αυτά που ετοίμασε ο Θεός δηλαδή εις τους αγαπώντας Αυτόν, και τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν, ο Θεός τα ετοίμασε και τα αποκάλυψε σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό δια του Πνεύματος του Αγίου, διότι μόνο το Πνεύμα το Άγιο ερευνά τα πάντα και τα βάθη των Θεών, τα βάθη του Θεού. Διότι τι στον ανθρώπων γιγνώσκει, μας εξηγεί για ποιο λόγο μόνο το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα βάθη του Θεού, γιατί ποιος των ανθρώπων γνωρίζει τα βάθη
του άλλου ανθρώπου, παρά μόνο το πνεύμα του άλλου ανθρώπου. Έτσι, καθώς το πνεύμα του κάθε ανθρώπου γνωρίζει τα βάθη αυτού, κατά τον ίδιο τρόπο το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Σε εμάς λοιπόν δεν εδόθηκε το πνεύμα του κόσμου, αλλά εδόθηκε το πνεύμα του Θεού για να γνωρίσουμε, όχι γνωρίζουμε, για να μπορούμε να γνωρίσουμε τα χαριστέντα υπό του Θεού σε εμάς. Είναι αποκεκαλυμμένα, είναι ετοιμασμένα, μπορούμε αν θέλουμε να τα γνωρίσουμε και μπορούμε αν θέλουμε να τα απολαύσουμε. Και μπορούμε αν θέλουμε. Ακόμη, γνωρίζοντες αυτά, να τα κηρύξουμε κιόλας. Τα οποία κελαλούμε, ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς λόγους Πνεύματος Αγίου, διότι είναι γεγραμμένο εις πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Άρα είναι ετοιμασμένα για μας, είναι αποκεκαλυμμένα για μας, μπορούμε να τα γνωρίσουμε, μπορούμε να τα απολαύσουμε και μπορούμε να τα κηρύξουμε, μόνο όμως με λόγια τα οποία θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, όπως μόνο λόγια Πνεύματος Αγίου και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός μπορεί να μας τα αποκαλύψει, καθώς είναι ετοιμασμένα και χαρισμένα σε μας και να μας τα χαρίσει. Πώς? Συγκρίνοντες, δηλαδή ερμηνεύοντες, στους πνευματικούς ανθρώπους τα πνευματικά. Μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να ερμηνεύσουν και να ερμηνευθούν και να αποκαλυφθούν σε αυτούς τα πνευματικά και μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρή η διάκριση την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος του πνευματικού και του φυσικού ή ακόμη χειρότερα σαρκικού ανθρώπου. Γιατί μόνο σε αυτόν μπορούν να ερμηνευθούν, μόνο σε αυτόν μπορούν να αποκαλυφθούν, μόνο σε αυτόν μπορούν να χαριστούν, καθώς ερμηνεύονται στους πνευματικούς τα πνευματικά. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πνευματικά, τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί καν να τα γνωρίσει, διότι μόνο πνευματικός ανακρίνονται, δηλαδή κατανοούνται. Μόνο πνευματικός κατανοούνται. Πήγαινε σε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εισέλθει δια του Πνεύματος του Αγίου στην προσωπική του σχέση, στην προσωπική του πνευματική σχέση με το Θεό, και πες του ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και ο άνθρωπος λαλεί ξένες γλώσσες. Αυτός θα πει: μένονται οι άνθρωποι αυτοί, τρελάθηκαν. Είτε είναι αναγεννημένοι, είτε είναι ακόμη και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Πήγαινε πες σε έναν άνθρωπο, μου μίλησε ο Θεός, θα σου πει: την έπαθες. Εάν δεν έχει προσωπική γνώση, καθώς είναι αποκεκαλυμμένα δια Πνεύματος Αγίου, προσωπική εμπειρία, καθώς είναι χαρισμένα δια Πνεύματος Αγίου, και αν δεν του έχουν ερμηνευθεί με πνευματικούς λόγους δια Πνεύματος Αγίου τα πνευματικά, επειδή ακριβώς είναι πνευματικός άνθρωπος. Τεράστια η διαφορά. Ο πνευματικός άνθρωπος τα πάντα κατανοεί και αυτός από κανέναν δεν κατανοείται. Κατανοεί τα πάντα, καταλαβαίνει τα πάντα,
Γιατί? Γιατί είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου, επειδή είναι πνευματικός άνθρωπος. Και σήμερα ο Θεός μας προσκαλεί να γίνουμε όλοι έτσι. Να μας ερμηνεύει ο Θεός τα δυσερμήνευτα δια Πνεύματος Αγίου και να μας δίνει ο Θεός νόηση να κατανοούμε τον αληθινό, τον Ιησού Χριστόν, τον αληθινό Θεό που είναι η ζωή αιώνιος. Και να κατανοούμε σαν πνευματικοί άνθρωποι τα πνευματικά, αναγνωρίζοντας ότι μόνο δια Αποκαλύψεως έρχεται αυτή η κατανόηση. Και τούτο είναι αληθινό, διότι είναι γραμμένο ποιος γνώρισε τις σκέψεις του Χριστού, ποιος γνωρίζει τα πνευματικά του Θεού, δηλαδή ποιος γνωρίζει το νουν του Χριστού, το θέλημα του Χριστού, τη γνώμη του Χριστού. Μήπως ο μάταιος, με τα πολλά λόγια, με τις πολλές σκέψεις, με τους πολλούς διαλογισμούς που φοβάται και τρέμει σαν το φύλλο που το φυσάει ο άναμος και το πηγαίνει πότε από εδώ ή από εκεί. Ή ο προσευχόμενος που ετοιμάζει την καρδιά του να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, αγιάζεται με το αίμα του Χριστού, ζητάει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ξέρει ότι ο Θεός όταν τον πλησιάσεις θα σε πλησιάσει, όταν τον εξητήσεις θα σου αποκαλυφθεί, όταν τον ερωτήσεις θα σου απαντήσει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να συναντήσεις κάποιους ανθρώπους όποτε τους θέλεις, ιδιαίτερα όσο πιο μεγάλος είναι τόσο πιο δύσκολο και αδύνατον είναι, αλλά είναι πολύ απλό και εύκολο να συναντήσεις τον παντοδύναμο Πατέρα, τον παντοδύναμο Θεό μέσα στο ταμείο σου που σε περιμένει να σου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό δια του ονόματος του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Όταν εσύ το πιστέψεις, μπεις μέσα στο δωμάτιό σου, κλείσεις την πόρτα σου και ετοιμάσεις την καρδιά σου. Αλληλούια. Όμως ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει για να αποκαλύψει ποιοι είναι οι σαρκικοί, αν και θα έπρεπε να είναι πνευματικοί, γιατί ο Θεός τα έχει ετοιμάσει όλους αυτά, για όλους αυτά, τους τα έχει αποκαλύψει, τους τα έχει φανερώσει, τους τα έχει διδάξει, τους τα έχει χαρίσει, τα έχουν ζήσει, αλλά τα χάσαν όλα μέσα σε μια στιγμή. Εσείς όμως αδελφοί, σε εσάς δεν μπορούσα να μιλήσω ως προς πνευματικούς, γιατί είσαστε σαρκικοί και ο σαρκικός δεν δέχεται τα πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί και να τα γνωρίσει, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα κατανοήσει, γιατί τα πνευματικά στους πνευματικούς γίνονται κατανοητά. Εσείς όμως είσαστε σαρκικοί. Και είσαστε σαρκικοί γιατί ανάμεσά σας, μέσα σας, μέσα στην καρδιά σας, ξαναγυρίσατε πίσω. Έχετε σκέψεις, διαλογισμούς, λόγια που προέρχονται από φθόνο, από έρηδα, από διχόνοιες και από κάθε αχρίον πράγμα. Και ενώ θα έπρεπε ως προς τον καιρό και τον χρόνο να ήσασταν πνευματικοί αυξανόμενοι, εσείς επειδή δεν προσέξατε την καρδιά σας επιστρέψατε ως τα πίσω, και είναι γραμμένο ότι ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και στρέφει στα πίσω, είναι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών. Στρέψατε εις τα πίσω, αρχίσατε την πολυλογία με την καρδιά σας πρώτα, αρχίσατε την πολυλογία με όποιον βρίσκεται μπροστά σας δεύτερον, αρχίσατε την πολυλογία και τις κρίσεις και τα σχόλια που προέρχονται από φθόνο, έρηδα, διχόνοιες και από το σαρκικό σας φρόνημα προς κάθε έναν που πλησιάζετε, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε αλλά και να μην θέλετε
αλλά και να μην μπορείτε να καταλάβετε την ερμηνεία, την άποψη του Θεού, διαπνεύματος Αγίου, που απευθύνεται στους πνευματικούς, γιατί είσαστε σαρκικοί. Τι είναι αυτό που λέτε και χωρίζεστε από τον αδελφό σας, ενώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός και προσεύχεται και θέλει να είμαστε πάντες σεν? Τι είναι αυτό και αποχωρίζετε τον εαυτό σας? Κι άλλος λέει έτσι και άλλος λέει αλλιώς. Τι είναι αυτό το φρόνημα που υπάρχει στην καρδιά σας? Δεν καταλαβαίνετε ότι γίνεστε, είσαστε σαρκικοί και πνευματικά σε εσάς δεν μπορεί να απευθυνθεί, να μιλήσει και να αποκαλύψει ο Θεός? Τι είναι αυτό που κάνετε και αφήνετε στην καρδιά σας φθόνο, έρηδα, διχόνοιες, και τις σκέφτεστε και τις καλλιεργείτε και τις κουβεντιάζετε με τον εαυτό σας, με τον διπλανό σας, με τη γυναίκα σας, με τον άντρα σας, με τα παιδιά σας, με τον κοντινό, με τον μακρινό? Τι είναι αυτό που κάνετε? Δεν ξέρετε ότι υπάρχει ο άνθρωπος ο σαρκικός που έγινε εις ψυχή ζώσα και είναι ο τύπος του πρώτου Αδάμ, του ευλογημένου μέσα στην Εδέμ του Παραδείσου, αλλά που απομακρύνθηκε από το Θεό γιατί δεν ήταν στερεός, αμετακίνητος και σταθερός σαν πνευματικός? Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είστε σαν τον νέο Αδάμ, πνεύμα ζωοποιούν? Από εκεί και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος της μετάνοιας, της επιστροφής, για να βρει ο άνθρωπος χάρη από το Θεό, και άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της ευλογίας και της δόξης, της συνεργασίας με το Θεό και του έργου του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Εγώ λοιπόν δεν ήρθα με υπεροχή λόγου, ούτε και με σοφία ανθρώπινη κηρύττων το Ευαγγέλιο. Ξέρω πως ήρθα. Ξέρω πως με θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και λέει σε μας: μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Θεού, του Χριστού. Αλλά εγώ ήρθα προς εσάς με μία απόφαση μέσα στην καρδιά μας, στην καρδιά μου, να μην ξεύρω και να μην κηρύξω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο». Και εσταυρωμένο τι σημαίνει? Και ταπείνωσε αυτόν έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο Θεός έδωκε εις αυτόν το υπερπανόνομα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Ότι αυτός που ήταν στον ουρανό εν μορφή Θεού ήλθε στη γη όμοιος με τους ανθρώπους και ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι να πεθάνει, ακόμη και με θάνατο επικατάρατο. Γι' αυτό τον υπορρίψωσε ο Θεός. Γι' αυτό και εγώ λέει ο Απόστολος Παύλος: ήρθα προς εσάς με επίγνωση της ασθένειάς μου, της αδυναμίας μου, αλλά και με φόβο και τρόμο. Εγώ ο καημένος ο άνθρωπος τι να μπορώ να κάνω μπροστά σε όλα αυτά? Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Ξέρω πάρα πολύ καλά όταν η αδυναμία μου είναι πλήρης τότε η δύναμη του Θεού στη ζωή μου είναι τελεία. Γι' αυτό ήρθα πια όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν ήρθα να σας πείσω με τα λόγια μου, με τη σοφία μου. Δεν ήρθα να σας κάνω να πιστέψετε γιατί έχω ικανότητες λόγου. Γιατί δεν θέλω η πίστη σας να είναι εξ ανθρώπων, αλλά θέλω η πίστη σας να είναι εκ του Θεού. Γιατί μπορεί να πείσω κάποιον σαν άνθρωπο, αλλά αυτός δεν πρόκειται να μείνει στο Χριστό. Γι' αυτό δεν θέλω να τον πείσω εγώ, αλλά θέλω να τον πείσει ο Χριστός.
Δεν θέλω να το κάνω να πιστεύσει εγώ και να πω εγώ τον έπεισα, γιατί τότε θα ήμουν σαρκικός και φυσικός και ψυχικός άνθρωπος. Αλλά θέλω μέσα από την αδυναμία μου και τους φόβους μου και τα λάθη μου εγώ να μικραίνω και ο Χριστός να μεγαλώνεται, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του με διδακτούς λόγους Πνεύματος Αγίου, ώστε τα λόγια μου δεν ήταν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος και δυνάμεως, την οποία ο Χριστός έδωκε, καθώς λέγει ότι εκείνη την ώρα δεν θα είστε εσείς συλλαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάσκει τι πρέπει να λαλείτε. Και αυτά τα οποία λαλούμε κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι σοφία του αιώνος τούτου, ούτε των αρχόντων και των σοφών και των μεγάλων του αιώνος τούτου που φύρονται και οδηγούνται στην τέλεια καταστροφή, αλλά είναι σοφία Θεού, μυστηριώδη, αποκεκριμένη προκαταβολής κόσμου, την οποία κανείς δεν ήξερε και, και κανένας δεν μπορεί να μάθει, την οποία όμως ο Θεός, και εδώ να το προσέξουμε, ετοίμασε, χάρισε, αποκάλυψε, ερμήνευσε σε μας τους ανθρώπους και για τη δόξα τη δική μας, η οποία κατανοήσαμε ότι πρέπει να απορρίψουμε κάθε φρόνημα σαρκός, κάθε σοφία ανθρώπινη, και να εκλέξουμε την ταπείνωση του Χριστού να περιφέρουμε στη ζωή μας. Εξετάζοντας με κάθε προσοχή, μη τυχόν φθόνος, αίρης, διχόνοια ή τίτων τιούτων μολύνει την καρδιά μας, μας αποχωρίζει από τους αδελφούς μας και αποχωριζόμαστε, ενώ ο Χριστός προσεύχεται να είμαστε ένα, ώστε να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να πιστεύουν στο Χριστό. Δεν θα πιστέψουν οι άνθρωποι στο Χριστό επειδή τα λέμε καλά. Θα πιστέψουν οι άνθρωποι στο Χριστό επειδή είμαστε ένα. Και η ενότητα έρχεται μέσα από την πίστη στο Λόγο του Θεού και μέσα από το σύνδεσμο της θελειότητας που είναι η αγάπη. Ένα, αδερφοί. Όχι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ. Όχι εγώ λέω αυτό, εσύ λες εκείνο. Και ένα δεν μπορούμε να γίνουμε εάν εκφράζουμε τις απόψεις μας και τα λόγια μας, γιατί ο Θεός δεν θέλει τα λόγια μας, αλλά τι θέλει? Την προσευχή μας. Ένα θα γίνουμε όταν θα πάμε στο Θεό, εξεύροντες μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, την ταπείνωση του Χριστού. Όταν θα πάμε στο Χριστό και θα του πούμε: Κύριε, ετοίμασε την καρδιά μου, καθάρισε την καρδιά μου, φτιάξε την καρδιά μου να εξητώ το πρόσωπό σου και τη δύναμη της Αναστάσεώς σου, αλλά μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο θέλει ο Θεός, που θέλει πάρα πολύ, αλλά είναι και απολύτως εφικτό σήμερα να φύγουμε περπατώντας ένα καινούριο δρόμο σαν πνευματικοί άνθρωποι, περιμένοντας να ερμηνεύσει με διδακτούς λόγους Πνεύματος Αγίου ο Θεός τη ζωή μας, τα πνευματικά, και εμείς, πνευματικοί άνθρωποι,
να κατανοούμε, να ανακρίνουμε τα πάντα και να μην μπορεί να μας κατανοήσει και να μας ανακρίνει κανένας. Όχι γιατί δεν θέλουμε εμείς και είμαστε μυστικοπαθείς, αλλά γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί και δεν θέλει. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να εξητήσουμε μια καινούργια πνευματική ζωή. Σήμερα! Δεν έχουμε καιρό μπροστά μας για αύριο και μεθαύριο. Σήμερα! Να ζητήσουμε μια καινούργια πνευματική ζωή, καταδικάζοντας πρώτον τα λόγια τα πολλά, τις σκέψεις, τα σχέδια, πλησιάζοντας το Θεό και ετοιμάζοντας την καρδιά μας, καθαρίζοντας την καρδιά μας από φθόνους, έρηδες, διχοστασίες, υπερηφάνειες, επιδιώξεις, φιλοδοξίες, πράγματα μάταια και γήινα, έστω και αν αφορούν πνευματικά ζητήματα. Σήμερα να πάρουμε την απόφαση να μην εξεύρωμε τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Τη μεγάλη αλλαγή στην πνευματική μας προσωπική σχέση με Αυτόν. Θέλει, μπορεί, τα έχει έτοιμα, μας τα έχει αποκαλύψει, μας τα έχει φανερώσει. Από εμάς μένει να τον πλησιάσουμε και τότε και αυτός θα μας πλησιάσει. Αμήν. Σήμερα αδελφοί. Αμήν.